Δεν μπορώ, Χριστόφορο, δέχομαι bullying. Τι σου λένε, ποιος? Είναι ενδοσχολική βία. Ο κύριος Παύλος. Ναι. Είναι το αφεντικό και θα το συγχωρέσουμε. Είδες, πες τα ποιος είναι το αφεντικό. Ο Παύλος είναι. Γεια σου. Γεια σου και χαρά σου ξανά. Θα φτιάξουμε αυτά τα λιγουρευτά που βλέπαμε σε φωτογραφία. Έχουμε, είναι φρυντέ σήμερα. Κάθε μέρα το κάνω εγώ τελικά. Φρυντέ, μια χαρά. Δεν βαριέσαι, τι είναι τώρα. Θα φτιάξουμε πάνκες ή τηγανίτες. Θα διαβάσουμε τελικά. Καλέ, φεύγω. Κάτσε μόνο. Μ' αρέσει, θα έρθω όταν τελειώσεις. Όταν, σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. 9 λεπτά λέει. Και πού πήγε κάτι. Τα υλικά. Θέλουμε 2 φλιτζάνια αλεύρι. 2,5 κουταλιές του τσαγιού baking powder. Μία πρέζα αλάτι. Ένα αυγό χτυπημένο. 1,5 φλιτζάνι γάλα. 3 κουταλιές βούτυρο λιωμένο. Και θέλουμε για τις φράουλες 100 γραμμάρια ζάχαρη και φράουλες. Περίπου 400 γραμμάρια φράουλες. Πεινάει το κοντισμό. Θα χάσω τα λόγια μου. Αλεύρι. Τι να κάνω, Χριστόφορε. Θέλω να πω ότι... Από τα προηγούμενα corn dogs έχω να φάω. Α, σιγά, δεν το βλέπω. Λέω αλήθεια. Όχι, εννοώ το βλέπω, αλλά το βλέπω ευχάριστα. Δεν το σώζω, δεν το σώζω. Είσαι μια κούκλα. Γεια σου. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Όχι. Α, μαλάει, το χάσα. Είναι μια πλούτη από πίσω λίγο. Θέλω να πω ότι όταν λέει η συνταγή, όταν λέει ένα φλιτζάνι, επειδή φλιτζάνι άλλα, μεγάλα φλιτζάνι άλλα μικρά, ένα φλιτζάνι ισοδυναμεί με 240 ml υγρού ή άμα είναι αλεύρι, είναι 240 ml αλεύρι. Υπάρχουν δοσομετρητές, το βάζετε και το μετράτε. Για να κάνουμε τα pancakes τώρα, το αλεύρι το περνάμε από σίτα, το έχω περάσει, το ενώνουμε με τον baking powder και τον εκατεύουμε για να πάει παντού τον baking powder. Μία πρέζα αλάτι, κάποιος μου έχει πάρει το αλάτι, ο γνωστός Γρηγόρης, κάπου θα βρω. Το βρήκα, αλάτι, αλάτι ψάχνω. Μου πήρε το αλάτι μου. Μου παίρνουν τα πράγματά μου, να ξέρεις, Κωνσταντίνα. Αλάτι. Όχι. Και το βάζουμε μέσα στο γάλα. Και βάζουμε και το αυγό. Και το βούτυρο το λιωμένο. Θα σου πω και ένα μυστικό τώρα. Ο καλύτερος τρόπος όταν κάνετε κουρκούτια είναι να το ανακατέψετε με το χέρι. Και αν έχει μικρά μικρά κομματάκια, τα θέλουμε, δεν μας πειράζουν. Το ανακατεύουμε με το χέρι. Δεν είναι ωραίο το πολύ νεκάτομα. Οπότε θα το ανακατέψω με το χέρι έτσι απαλά. Θα το πασπατέψω λίγο και θα το αφήσουμε έτσι. Και ας έχει μικρά μικρά κουμπάκια, γίνονται πιο αφράτα, γιατί δεν ανακατεύουμε τη γλουτένη. Όσο ανακατεύουμε τη γλουτένη, αυτή χαλάει. Οπότε, αυτό θα το ξεκουράσουμε μισή ώρα. Το βάζω να ξεκουραστεί. Και έχω εδώ το μείγμα μου, το χυλό μου, που είναι ξεκούραστος τώρα. Ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Μέτρια προς χαμηλή. Το βουτυρώνουμε πολύ ελαφριά. Και βάζουμε, παίρνουμε με ένα κουτάλι. Αν θέλουμε να τα κάνουμε μικρά, να τα κάνουμε μεγάλα, όπως θέλουμε. Το όνομα που το αγγλικό του όνομα, pancake, του ταιριάζει πολύ ωραία, γιατί βασικά σημαίνει cake του τηγανιού. Παν είναι το τηγάνι. Δεν θέλουμε να καίει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να καεί. Θα κάνω και ένα μεγάλο. Μπορεί να κάνω και ένα με σχήμα καρδούλας, γιατί η Κωνσταντίνα μήπως με συγχωρέσει. Και τα αφήνουμε τώρα 2-3 λεπτά και περιμένουμε να φουσκώσει. Θα φουσκώσει μόνο του, γιατί έχει baking powder. Και μόλις το δούμε κάνει φουσκάλες, θα σας το δείξω.
Και μέχρι να γίνει αυτό θα κάνουμε τις καραμελωμένες φράουλες. Έχουμε έναν τηγάνι που καίει πάρα πάρα πολύ. Και βάζουμε τη φράουλα, τη ζάχαρη. Και περιμένουμε, το βλέπετε, το έχω ζεστάνει πάρα πολύ. Και λιώνω τη ζάχαρη να γίνει καραμέλα. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ με αυτό. Διότι άμα καείτε θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε. Το βλέπετε. Άμα το βλέπετε καλά είναι. Να και σε σένα. Αφού γίνει καραμέλα, έχει πάρει το χρώμα της καραμέλας. Βάζετε τις ζάχαρες μέσα. Θέλει πολύ προσοχή να μην καείτε. Ε. Και τις νεκατεύουμε. Εγώ τις νεκατεύω έτσι. Εσείς να μην το κάνετε. Να πάρετε ένα κουτάλι. Και θα τις βάλουμε η καραμέλα, η ζάχαρη. Βλέπετε αρχίζει και πίζει. Αλλά θα τα αφήσουμε 2 λεπτά. Και η ζάχαρη θα ξαναδιαλυθεί. Και θα είναι οι φράουλες μας με την καραμέλα. Και εδώ έχω χτυπήσει και σαντιγί. Εδώ είναι η σαντιγί. Την έχω χτυπήσει για να μην κάνει θόρυβο. Και τη σαντιγί είναι ωραία να μην τη χτυπάμε πολύ. Να είναι, κοιτάξτε, να πέφτει. Αυτή είναι ωραία σαντιγί. Να μην είναι πολύ χτυπημένη. Θα τη χτυπήσετε και να είναι λίγο σαν γιαούρτι. Οι φράουλες νάτες. Είναι μια κούκλα. Έχει αρχίσει να κάνει φουσκάλες το pancake. Οι φράουλες είναι σχεδόν έτοιμες. Και είμαστε έτοιμες, Κωνσταντινά. Σε περιμένουμε. Όποιος προλάβει, παιδιά. Τρία, δύο, Έκλεψες. Περιμένω. Α, δεν είναι έτοιμο. Φεύγει, φύστα. Α, θα τις κάνει. Δεν μας πειράζει. Εγώ έφερα και εργαλείο. Θέλω κυρίως φράουλα, βασικά. Α, τώρα που λυπάζεις εσύ και εσύ. Όπως θέλω φράουλα. Η Νάση θέλει κυρίως φράουλα. Θέλω κυρίως φράουλα. Γιατί κάνει και την τροφή. Τι ωραία είσαι. Το κορίτσι είναι νοικοκυρά. Είδες τι ώρα της γύρισα. Πάρα πολύ ωραία. Στη στούμπαρα. Γιατί μόνο 4. Γιατί 4 χωράει. Μετά θα κάνουμε κι άλλες. Τώρα μιλάμε σωστά. Βάλτε λίγο ένα άσμα να ακούμε. Μετά θα φτιάξω πολλές για να πάρω στην κόρη μου. Γιατί φτιάξε 500, πόσο πήγα σπίτι. 12. Πήγα σπίτι, μου λέει για μένα γιατί δεν έφτιαξε. Δεν φτιάξαμε και κόντο στο σπίτι. Είδες, στα πούλησα ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου. Θέλετε να πιάτο καθόλου αυτό πόσο ωραία μυρίζει. Θα πάω το. Ηρωνία. Τι λέει, από πού θα φάει. Θα το φάει από το τηγάνι. Εσύ θα φάει. Προφανώς θα φάει. Γιατί δεν με έχεις έτσι. Το βλέπει, φουσκωσέ το βλέπει. Η Φλωρίδα έχει αυτά που πρέπει, παιδιά. Έχει αυτά που πρέπει. Όλα τα προσέτα. Όλα τα άλλα δύνατα, πέτρα. Δεν καταλαβαίνετε την κορμία. Δεν είναι έτσι. Εσύ έχεις κορμάρα τώρα. Και εκεί που πρέπει, δίνει πόνο. Ας αλλάξουμε συζήτηση για τις φράουλες, τι λέω. Δεν τρώω. Βάλατε ζάχαρη. Δεν τρώω. Τρώω και δεν το περιμένεις. Τη φορά που βγήκαμε πάνω. Τι εννοεί η Φλωρίδα, δηλαδή, λοιπόν. Εννοώ ότι δεν περιμένεις ότι μπορώ να φάω τόσο. Σε είδα. Είδα. Πόσο τυρί έχω. Όχι πρώτη εγώ, κάτσε εδώ, θα φάει εδώ κυρία. Παρουσιάστε, όχι πρώτη. Πολύ παρουσιαστές είμαστε.